Ανησυχητικέ διαστάσει λαμβάνει η αύξηση του πληθυσμού των αγριογούρνων που προσεγγίζουν διαρκώ κατοικημένε περιοχέ τη Λάρσα, ενώ παράλληλα γίνεται και αιτία για πολλά τροχαία. Στο βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το onlarsa.gr, ο οδηγό του οχήματο που κινούνταν στην παλιά εθνική οδό στο ύψο περίπου που έγινε το σιδηρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ευτυχώ πρόλαβε και σταμάτησε, βλέποντα ξαφνικά μπροστά του μια γέλια αγριογούρνων. Ο πρόεδρο τη Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλία, Βαγγέλη Μπαλατσό, μιλώντα στη Θεσσαλία τηλεόραση, στάθηκε ιδιαίτερα στον υπερπληθισμό και στο γεγονό πω η άξη του αριθμού του οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονό πω έχουν εξελιχθεί σε υβρίδια εξαιτία ελεύθερη βοσκή των χείρων στο παρελθόν και τη διασταύρωσή του με τα γρηγούρουνα. Είναι ένα θέμα χρόνων, πολλά χρόνια πριν. Εμεί εδώ οι κυνηγετικέ οργανώσει και εγώ προσωπικά είχαμε επιστήσει την προσοχή που πήγαινε το πράγμα. Κάναμε μεγάλε προσπάθειε και το 2017. Επί ΣΥΡΙΖΑ, υπουργό Φάμελο τότε στο Υπουργείο Περιβάλλοντο κατήργησε αυτή την απόφαση και προ τιμή του, κατόπιν μεγάλων πιέσεων. Έτσι. Φτάσαμε σήμερα εδώ, πραγματικά να υπάρχουν πάρα πολλά υβρίδια κυρίω είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Και οι κυνηγητικέ οργανώσει, σε αυτή την προσπάθεια που κάνει το κράτο, γιατί εμεί είμαστε οι διαχειριστέ ε, του θερματικού μα πλούτου, ε, να μπορέσουμε να μειώσουμε για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τα οποία έρχονται. Τρία μεγάλα προβλήματα είναι η πανόλη τα ατυχήματα και οι ζημιές της καλλιέργειας.